Η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους προσπαθεί να διαβεβαιώσει πως ο όρος επιλεκτική χρεοκοπία που θέτουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ανάμεσα στα σενάρια για την εξεύρεση λύση στο ελληνικό χρέος δεν αποτελεί πιστωτικό γεγονός, αλλά μία διαβάθμιση των οίκων αξιολόγησης που σε καμία περίπτωση δεν θα επιφέρει στάση πληρωμών. Το θέμα συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο Πρωθυπουργός τόνισε την κρισιμότητα των στιγμών και έστρεψε τα βέλη του προς τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας πως δεν πρέπει να επιτρέψουμε τον καιροσκοπισμό κανενός. Αμέσως μετά, ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος ανέβηκε στο βήμα της Βουλής, εξήγησε στην Ολομέλεια το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων στην Ευρώπη και κατηγόρησε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας ότι προσπαθεί να παίξει με την αγωνία των πολιτών. Ο όρος selective default δεν πρέπει να μεταφράζεται στα ελληνικά κατά τρόπο ο οποίος είναι το λιγότερο δημαγωγικός και ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος χρεοκοπίας και καμία απειλή χρεοκοπίας. Δεν θα παίζει κανείς με τις λέξεις, με την αγωνία των πολιτών και με το μέλλον του έθνους. Και κυρίως δεν δικαιούται να παίζει με τις λέξεις κάποιος υπεύθυνος θεσμικός παράγοντας. Και αυτό αφορά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρωτίστως την αξιωματική αντιπολίτευση και τον αρχηγό της. Ο Αντώνης Σαμαράς από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε προς την κυβέρνηση πως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος χρεοκοπία σε καμία εκδοχή. Μιλώντας σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ, κατηγόρησε τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Βενιζέλο ότι δεν διαπραγματεύτηκαν με αποφασιστικότητα και σύνεση, αλλά αντίθετα δέχονταν να υπάρχει στο τραπέζι η όρη επιλεκτική χρεοκοπία και προσωρινή στάση πληρωμών. Πριν ένα χρόνο, μας είχαν επιβάλει το δίλημα μνημόνιο ή χρεοκοπία. Και ας τους προειδοποιούσαμε από τότε ότι αυτό οδηγεί πιο κοντά στη χρεοκοπία. Τώρα το μνημόνιο απέτυχε. Μας επέβαλαν έναν καινούριο εκβιασμό, μεσοπρόθεσμο ή χρεοκοπία. Τους προειδοποίησαμε ξανά ότι το μεσοπρόθεσμο θα χειροτερέψει τα πράγματα. Και πριν προλάβουν να το ψηφίσουν αυτοί που μέχρι χθες εξόρκιζαν τη χρεοκοπία, έρχονται και μιλάνε τώρα για επιλεκτική χρεοκοπία τη μία, για στάση πληρωμών την άλλη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος από το βήμα της Βουλής θέλησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες και διαβέβαιωσε με κατηγορηματικό τρόπο πως δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις τους, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες, ακόμη και αν στη λύση που εξευρεθεί για το ελληνικό χρέος περιέχεται μεταξύ των μέτρων η επιλεκτική χρεοκοπία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το παιχνίδι με τις λέξεις τέτοιες στιγμές κρίσιμες πρέπει να σταματήσει. Καλό τους Έλληνες πολίτες να ακούν την κυβέρνησή τους και τον Υπουργό των Οικονομικών που τους ενημερώνει υπεύθυνα. Δίνουμε με τον Πρωθυπουργό έναν αγώνα για τη σταθεροποίηση και τον έλεγχο της κατάστασης. Οι χειρισμοί είναι λεπτοί, γίνονται επί τη βάση σχεδίου και θα αποδώσουν αποτέλεσμα. Και κοιτώντας τα μάτια τους Έλληνες πολίτες και ξέροντας την αγωνία τους, τους διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως καλυμμένο και απολύτως διασφαλισμένο στο πλαίσιο του ευρωσυστήματος. Δηλαδή του συστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Υπουργός Οικονομικών επέλεξε να φέρει το παράδειγμα με το σιδηρόδρομο, όταν ακόμη τις ράγες τις άλλαζαν οι κλειδούχοι, για να δείξει πως αν επιλεγεί η επιλεκτική χρεοκοπία, αυτή θα διαρκέσει ελάχιστα. Πριν αυτοματοποιηθούν οι σιδηρόδρομοι, υπήρχε ο κλειδούχος που γύριζε το κλειδί για να αλλάξει το τρένο ράγες και να πάει από τη μία διαδρομή στην άλλη. Πρέπει το τρένο τώρα του ελληνικού δημοσίου χρέους από τις ράγες της βαριάς, ας το πούμε έτσι, κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, της μεγάλης και δυσβάστακτης επιβάρυνσης, να αλλάξει ράγες και να πάει σε μία ελάφρυνση. Πρέπει να περάσει από τη διασταύρωση και ο κλειδούχος να γυρίσει το κλειδί. Αυτό κρατάει μία στιγμή. Πολλές συζητήσεις και προς στιγμήν παρερμηνίες προκάλεσε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη γερμανική έκδοση του Financial Times, όπου σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, ο κ. Παπανδρέου φέρεται να δηλώνει πως θα πρέπει κανείς να εξετάσει επακριβώς το ζήτημα της μερικής αδυναμίας πληρωμών. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο κ. Παπανδρέου ανέφερε. Θεωρητικά μπορεί να διαρκέσει 2 εβδομάδες ή μπορεί να κρατήσει πολύ περισσότερο, προκαλώντας έτσι πολύ μεγαλύτερη ζημία. Πάντως, την ολοκληρωμένη απάντηση του κ. Παπανδρέου, όπως προκύπτει από το ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στα γενικότερα σενάρια που ακούγονται, μεταξύ των οποίων και της επιλεκτικής χρεοκοπίας. Whatever is done is done in an organized fashion, in a one that protects Greece, because there's been much talk about different types of defaults, like selective defaults. Again,
this is something which in theory can be something that may take maybe a 2 week period and then everything's and then the markets respond positively as has happened in other countries around the world. Or it could be something which could be much more damaging, much more long term. So we have to again be take this into account if put in whatever the decisions we make. And in any case, make sure that we protect Greece, not just because I'm the Greek Prime Minister, which is of course my first worry is to make sure that we do protect Greece. Έντονη ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Μιχαλάκης σε ανακοίνωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χάθηκε στη μετάφραση αφού προκάλεσε τεράστιες ζημιές στην οικονομία. Ο κύριος Βενιζέλος μιλά για επιλεκτική χρεοκοπία που δεν είναι χρεοκοπία. Ο κύριος Παπανδρέου προαναγγέλει στάση πληρωμών που δεν είναι στάση πληρωμών, αναφέρει ο κύριος Μιχαλάκης και προσθέτει. Με αυτή την κυβέρνηση κινδυνεύουν και οι λέξεις να χάσουν το νόημά τους. Σίγουρα όμως πλήττεται σοβαρά η οικονομία. Και ύστερα έχουν το πολιτικό θράσος να καταγγέλουν άλλους για αυτά που σκόπιμα οι ίδιοι διαπράττουν. Ο τόπος πληρώνει πολύ ακριβά αυτά που κάνουν, αυτά που όφυλαν να κάνουν και δεν κάνουν, αλλά και αυτά που ανεύθυνα και βασανίστα λένε.